επίκουρο καθηγητή παθολογίας και πρόληψης και ελέγχου λοιμοξιών, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουτή. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Αγίου. Λοιπόν, καταρχήν, εσείς πώς αποτιμάτε την κατάσταση? Είδαμε το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος ή λέτε θα χρειαστούν και άλλες μέρες? Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Έχουν ολοκληρωθεί οι αρχικές δειγματοληψίες. Έχουμε αποκτήσει ίσως μια αρχική εικόνα, αλλά την οποία είναι δύσκολο βέβαια να αναγάγουμε σε έναν ολόκληρο πληθυσμό. Αλλά αυτή η εικόνα πάλι μας δίνει μια εκτίμηση που μπορεί να βρίσκεται η μετάδοση μέσα στην κοινότητα. Και μπορεί να είναι το επίπεδο της μετάδοσης στην κοινότητα. Από τη μία, ναι, εντοπίζουμε αρκετά μικρές συστάδες περιστατικών, τα οποία αρκετά από αυτά συνδέονται με μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση, δηλαδή ανάλογα το μέγεθός τους. Αλλά ναι, το επιθυμητό είναι από εδώ και πέρα να συνεχίσει αυτή η δειγματοληψία, η οποία και ανακοινώθηκε και από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να είναι και λίγο πιο στοχευμένη, ώστε να καταλάβουμε πόσο μέσα στην κοινότητα έχει διασπαρεί ο ιός. Άρα θα έλεγα ότι ακόμα τώρα αποκτούμε μια καλή εικόνα του τι έχει συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ναι. Πάντως προκαλούν αίσθηση, αν θέλετε, τα στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο Υγείας. 7 στα 10 κρούσματα είναι εγχώριες λίμωξη σε μια πολύ μικρή περίοδο, έτσι, από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου. Ναι. Αυτό τι δείχνει σε επίπεδο εξάπλωσης ή διασποράς? Αυτό μας δίνει ένα μήνυμα. Μας δίνει ένα μήνυμα ότι αν το συνδυάσουμε αυτό με τις πιθανά διαφορετικές πηγές, εστίες από που ξεκινήσαν και το ότι βλέπουμε πολλά διαφορετικά κλάστερ και παράλληλα ναι, 7 στις 10 λοιμώξεις είναι εγχώριες, σημαίνει ότι υπήρχε αρκετή μετάδοση εντός της κοινότητας, είτε σε μικρές είτε σε μεγαλύτερες ομάδες. Mm. Άρα δεν ήταν μόνο μετάδοση μέσα στο σπίτι ή μέσα στο στενό περιβάλλον του καθενός, ήταν πιο ευρεία μετάδοση. Αυτό από τη μία είναι αναμενόμενο, γιατί έχουμε περισσότερες κοινωνικές συναναστροφές αυτή την περίοδο, γιατί μετακινούμαστε και πιο εύκολα, είναι αρκετοί χώροι ανοιχτοί. Αλλά από την άλλη, μας δείχνει ότι τα μέτρα που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί, τα ατομικά μέτρα προστασίας, δεν λήφθηκαν εκεί που χρειαζόταν. Είναι κάτι το οποίο έρχεται σαν επιβεβαιωτικό, έρχεται σαν συμπληρωματικό αυτού που υποψιαζόμασταν. Οπότε αυτή τη στιγμή, από εδώ και πέρα, βασικά χρειάζεται παρέμβαση σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Και ένα από αυτά τα επίπεδα είναι η ατομική προστασία του καθενός. Αυτά τα μέτρα τα οποία φαινόμαστε πια γραφική και τα αναφέρουμε συνέχεια και τα ανακοινώνουμε, να συνεχίσουμε να τα ανακοινώνουμε και να τα βλέπουμε και να τα κάνουμε όλοι μας. Έτσι, θα είμαστε ακούραστοι σε αυτό, γιατί έστω και έναν να καταφέρουμε να προβληματίσουμε, κάτι κάναμε, θα λέμε, στο τέλος της ημέρας. Πάντως, αυτά τα δεδομένα όπως προκύπτουν δικαιολογούν, πιστεύετε, αυστηροποίηση των μέτρων? Ναι, θα δικαιολογούσαν μια αυστηροποίηση των μέτρων με την έννοια της μείωσης του μέγιστου αριθμού ατόμων που βρίσκονται σε έναν κλειστό χώρο. Γιατί έτσι περιορίζεις πάλι τις πιθανότητες μετάδοσης. Αν θεωρήσεις δηλαδή ότι είναι δύσκολο να τηρηθούν τα μέτρα και βλέπουμε ότι τα περισσότερα περιστατικά μετάδοσης είναι σε κλειστούς χώρους. Αυτό είναι κάτι τεκμηριωμένο και από χώρες του εξωτερικού, σε κλειστούς χώρους, όπου ο αερισμός δεν είναι τόσο καλός, όπου υπάρχουν πιο πολλοί μέσα σε έναν μικρό χώρο, όπου η στενή επαφή είναι πιο συχνή και δεν διασφαλίζεται η φυσική αποστασιοποίηση που λέμε. Οπότε εκεί τι θέλεις? Θες να μειώσεις την πιθανότητα να κολλήσουν πολλοί από έναν ή περισσότερο. Άρα το λογικό είναι το επόμενο του μέτρο να είναι η μείωση του μέγιστου αριθμού ατόμων σε αυτό το χώρο. Και είναι κάτι το οποίο ακούγεται και συζητιέται τις τελευταίες μέρες και το οποίο θα δούμε από εδώ και πέρα με βάση αυτές τις αναλύσεις που βλέπουμε τώρα. Ναι. Συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι περιμένετε να κλειδώσετε κάποια δεδομένα στα επόμενα 24 ώρα και αν είναι κάτι να ανακοινωθεί θα το αναμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Εντάξει, αυτό εικάζω. Αυτή είναι η προσωπική μου εικάση αυτή, αλλά ναι, με αυτά τα δεδομένα, γιατί και τα περιστατικά που βλέπουμε μέχρι και σήμερα είναι περιστατικά που προέκυψαν από επαφές, οι οποίες γίνανε πριν ανακοινωθούν τα αρχικά μέτρα. Δηλαδή βλέπουμε τώρα αυτό που συνέβη τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε καινούρια περιστατικά από επαφές των τελευταίων 3-4 ημερών. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε κιόλας, είναι να είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, σε ένα κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αποφασίσουμε αν τα μέτρα αυτά θα ενταχθούν σε επίπεδο χώρας ή όχι, ώστε τις επόμενες 2-3 εβδομάδες
να είμαστε πιο σίγουροι ότι θα κοπεί αυτή η διασπορά, ότι θα μειωθεί η διασπορά. Ναι. Πάντως είναι, ξέρετε, μία μόνιμη ανησυχία τις τελευταίες μέρες. Εάν είχαμε αυτή την έξαρση τώρα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, όπου οι θερμοκρασίες ξεπερνάνε τους 40 βαθμούς Κελσίου, τι θα γίνει από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά? Ναι, πολύ σωστά. Και ήταν μια τεράστια συζήτηση που υπήρχε από την Άνοιξη, να δούμε αν οι κλιματολογικές συνθήκες θα επηρεάσαν τη μετάβαση. Αλλά επειδή η μετάβαση είναι από το ένα άτομο στο άλλο, που έρχονται κοντά ο ένας στον άλλον, από το αναπνευστικό ουσιαστικά του ενός στο αναπνευστικό του άλλου, εκεί το κλίμα, η θερμοκρασία δεν επηρεάζει ιδιαίτερα. Το μόνο που μπορεί να κάνει η υψηλή θερμοκρασία είναι ότι πιο πολλοί κόσμος βγαίνει έξω. Αλλά τώρα και με τα σαραντάρια που έχουμε, δεν κυκλοφορεί και τόσο εύκολα ο κόσμος έξω. Πιο πιθανό είναι να είναι σε κλειστούς χώρους και με κλιματισμό. Οπότε εκεί πρέπει να διασφαλίσεις άλλα πράγματα. Και καλό αερισμό, έτσι και ανανέωση του αέρα, αλλά και μέτρα που προστατεύουν τον κάθε ένα ξεχωριστά. Άρα δεν έπαιξε κάποιο ρόλο η θερμοκρασία, δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Και όντως και το χειμώνα, τι θα γίνει, που θα είναι πιθανότερο να είμαστε σε κλειστούς χώρους και θα έχουμε και άλλες εποχιακές ιώσεις, όπως είναι κυρίως η γρήπη. Ναι. Εκεί είναι αυτό μια ανησυχία παρεμπιπτόντος, ο συνδυασμός κορονοϊού και μιας εποχικής γρήπης που έχει και θνησιμότητα και έχει και ανησυχητικές εξελίξεις. Άλλωστε δεν θα υπήρχαν και εμβολιασμοί των ευάλωτων ομάδων, καταλαβαίνουμε, για το θέμα της γρήπης. Πολύ ωραία το θέσατε. Έχει θνησιμότητα. Απλά δεν το ξεχνάμε ίσως, γιατί είναι εποχιακή, λίγο την περνάμε έτσι. Αλλά έχει και ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο πρόληψης, το οποίο δεν έχουμε ακόμα για τον κορονοϊό, τον εμβολιασμό. Άρα, φέτος, περισσότερο από ποτέ, είναι μια χρονιά στην οποία θα πρέπει να εμβολιαστούμε. Καταρχάς, οι ευάλωτοι και όσοι μπορούν από τους ευάλωτους, αλλά και οι υπόλοιποι, ώστε να προστατεύσουμε όχι μόνο τους εαυτούς μας, αλλά κυρίως τους ευάλωτους, που κάνουν πολύ πιο σοβαρή νόσο. Και έχει φάνει και από μελέτες στο εξωτερικό και από δεδομένα και στην περιοχή μας, όπου δείχνει ότι σοβαρή νόσο από γρήπη κάνουν αυτοί οι οποίοι δεν εμβολιάζονται. Άρα, οφείλουμε να προστατεύσουμε σαν κοινωνικό σύνολο τους συμπολίτες μας. Και έτσι να μειώσουμε όλο αυτό το φορτίο και όλη αυτή τη σύγχυση που θα προκληθεί από αυτή την αναμενόμενη συνύπαρξη της γρήπης με τον κορονοϊό το χειμώνα. Να είστε. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την απόψινη σας παρέμβαση. Γυρίζουμε σελίδα. Μάρτυρας μιας νέας αντιπαλότητας, η κοινωνία.